Κύριε Μητσιάκο, μπαίνουμε στο κόκκινο και η Θεσσαλονίκη έχει μπει πλέον. Και μιλάμε πλέον για το δεύτερο μεγάλο αστικό κέντρο της χώρας μας. Εκεί έγκυται δηλαδή και η σοβαρότητα του ζητήματος. Θα περίμενε κανείς να έχουν πάρθει μέτρα. Αλλά η κατάσταση που συναντούν σήμερα οι Θεσσαλονικείς είναι ίδια και χειρότερη από αυτή που συναντούσαν πριν από κάποιους μήνες όταν βρισκόμασταν μέσα στο lockdown, όσον αφορά τα νοσοκομεία εννοώ, και πριν την πανδημία του κορονοϊού. Τα μέτρα που φαίνεται να ενώνονται έχουν να κάνουν ουσιαστικά με τη χρήση της μάσκας και απαγόρευση της κυκλοφορίας κάποιες περισσότερες ώρες, τις βραδινές ώρες. Αρκούν αυτά? Προσέξτε να δείτε. Το δεδομένο είναι ότι έχουμε μια έξαρση της μετάδοσης του ιού. Αυτό είναι το κύριο. Και αυτό πρέπει να μας απασχολήσει. Όχι μόνο εμάς τους υγειονομικούς, αλλά όλη την κοινωνία. Πώς πρέπει λοιπόν να λειτουργήσουμε έτσι ώστε αυτή την έξαρση της μετάδοσης να την ανακόψουμε? Αν μιλήσουμε σε τοπικό επίπεδο για τη Θεσσαλονίκη, θα είδατε όλοι σας την τεράστια ώρα που υπήρχε χτες για τα rapid test στην παραλία της Θεσσαλονίκης, προκειμένου ο πληθυσμός της Θεσσαλονίκης να ανιχνευθεί κατά πόσο είναι φορές ή νοσή ή δεν νοσή από τη συγκεκριμένη νόσο. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι ο πληθυσμός είναι ευαισθητοποιημένος, η συντριπτική του πλειοψηφία, ότι θέλει να εφαρμοστούν μέτρα και λαμβάνει τις όποιες προφυλάξεις κατά καιρούς οι ειδικοί επιστήμονες του λένε ότι πρέπει να λάβει σε ατομικό επίπεδο και τις εφαρμόζει. Φάνηκε και σε αυτό το κύμα, φαίνεται και σε αυτό το κύμα, αλλά φάνηκε και στο κύμα το πρώτο που είχαμε την άνοιξη. Από την άλλη όμως, δεν αρκούν αυτά τα μέτρα για να ανακοπεί η έξαρση του ιού, της εξάπλωσης του ιού. Ποια είναι αυτά τα μέτρα που θα έπρεπε να ήδη έχουν ληφθεί σε επίπεδο τοπικό της Θεσσαλονίκης προκειμένου να περιοριστεί αυτή η εξάπλωση? Είναι γεγονός ότι καθημερινά οι εργαζόμενοι μετακινούνται προς τους χώρους δουλειάς τους και προς το σπίτι τους στη συνέχεια με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία σφικτιούν μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο. Γεμίζουν με πληθυσμό, γεμίζουν με κόσμο, άρα λοιπόν το οποιοδήποτε μέτρο πρόληψης καταστρατηγείται στην πράξη, το οποιοδήποτε μέτρο πρόληψης αφορά την ατομική ευθύνη, καταστρατηγείται στην πράξη μέσα στα λεωφορεία, που εδώ πάβει να υπάρχει ατομική ευθύνη και υπάρχει η ευθύνη της πολιτείας και των εκάστοτε υπευθύνων που θα έπρεπε να είχαν λάβει μέτρα έτσι ώστε να μην υφίσταται αυτό το φαινόμενο. Είχαν τον χρόνο να το κάνουν αυτό? Βεβαίως. Μπορούμε να πούμε ότι την άνοιξη τους έπιασε ξαφνικά, μας έπιασε ξαφνικά η εξάπλωση του ιού και δεν προλαβαίναμε να λάβουμε μέτρα τέτοια ανακούφισης του πληθυσμού. Να το δεχτούμε ως επιχείρημα αυτό, που δεν ισχύει, αλλά λέγουμε να το δεχτούμε. Από την άνοιξη μέχρι σήμερα που έχουν περάσει τόσους μήνες, γιατί η κυβέρνηση δεν πήρε τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου και σε αυτό το επίπεδο να έχουμε μέτρα πρόληψης? Να πάμε ένα βήμα παραπέρα την κατάσταση. Δεν πήρε μέτρα πρόληψης κυβέρνησης, πήρε μέτρα αντιμετώπισης. Μήπως σε κάθε γειτονιά υπάρχει δυνατότητα να γίνεται έλεγχος ανιχνευτικός του ιού έτσι ώστε να μπορέσουμε να περιορίσουμε την εξάπλωσή του αφού ξέρουμε ποιοι πάσχουν και να περιοριστεί η μετακίνηση των συγκεκριμένων ατόμων? Αυτό χρειαζόταν πρωτοβάθμια φροντίδα. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει και να προγραμματιστεί εδώ και πολύ καιρό. Δεν έχει συμβεί. Και ούτε είναι προγραμματισμένο να συμβεί. Μήπως έχει θωρακίσει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έτσι ώστε να ανακοπεί το μεγάλο κύμα προς τα νοσοκομεία? Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί στην πόλη μας και όχι μόνο δεν έχει συμβεί, αλλά δεν έχει αναπτυχθεί ούτε ένα ιατρείο που να μπορεί να είναι προς την κατεύθυνση ανίχνευσης του ιού. Μήπως η κυβέρνηση έχει κάνει κάτι πιο μεγάλο που δεν το έχουμε αντιληφθεί σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας, αλλά είναι έτσι σε μεγαλύτερη έκταση και χρειάζεται να πάμε στο νοσοκομείο να αντιληφθούμε ότι έχει λάβει τα μέτρα αυτά η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τον ιό? Έχει δηλαδή θωρακίσει και έχει ενισχύσει τα νοσοκομεία και με εξοπλισμό και με εργαζόμενους που θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή? Αυτό που βιώνουμε στα νοσοκομεία είναι ότι μια σειρά από λειτουργίες των νοσοκομείων πρέπει να πέσουν. Δηλαδή μια σειρά από καταστάσεις που έπρεπε να αντιμετωπίζουμε, τα νοσήματα αυτά που υπάρχουν στην κοινωνία μας, δεν τα αντιμετωπίζουμε, έχουν πάει σε δεύτερη μοίρα, προκειμένου τι να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό ή τους ασθενείς που πάρχουν από κορονοϊό. Έχει ενισχυθεί σε προσωπικό τα νοσοκομεία? Όχι.
Έχει ενισχυθεί σε εξοπλισμό? Όχι. Άρα λοιπόν υπάρχουν τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης που δεν έχει ενισχύσει τα νοσοκομεία προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτό που έχετε. Γιατί αυτό που σήμερα ζούμε είναι ένα μικρό δείγμα αυτού που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις επόμενες μέρες και μήνες. Μάλιστα. Άρα, επί της ουσίας, τι πρέπει να γίνει σήμερα? Δηλαδή, ο κόσμος σήμερα είναι σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να καταλάβει πώς μπορεί να προστατευτεί. Ποτέ δεν είναι αργά. Και βέβαια, κύριε Μητσιάκο, εδώ πρέπει να πούμε ότι έρχονται και βαθαίνουν θεωρίες αντιεπιστημονικές, σκοταδιστικές, και ενισχύουν και μια κατάσταση που τα προηγούμενα χρόνια ήταν σαν να υπήρχε κάτω από το τραπέζι. Ναι, όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα έχουν και ένα έδαφος, τα οποία είναι πρόσφορο για να αναπτυχθούν. Και αυτό το έδαφος λέγεται κυβερνητική πολιτική και κυβερνητική τακτική αντιμετώπισης της πανδημίας του SARS-CoV-2. Γιατί τα υγειονομικά πρωτόκολλα κόβονται και ράβονται στα μέτρα που η κυβέρνηση θέλει. Τη μια στιγμή ισχύει το Α, την άλλη στιγμή ισχύει το Β και την τρίτη στιγμή ισχύει το Γ. Ανάλογα δηλαδή με τα συμφέροντα που έχει να εξυπηρετήσει η κυβέρνηση. Και δεν μιλάμε για τα συμφέροντα των λαϊκών αναγκών, μιλάμε για τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου στη χώρα μας. Και αυτό φάνηκε και το έχετε αναλύσει πολλές φορές και μέσα από το ραδιόφωνο σας, το έχετε πει και με πολλά ρεπορτάζ που έχετε κάνει, στο τι ακριβώς έχει συμβεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που αφορούν που αφορούσαν τον τουρισμό, με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που αφορούν τα σχολεία, με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που αφορούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή τα υγειονομικά πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στους χώρους εργασίας. Εκεί φαίνεται ότι η κυβέρνηση κάνει τεράστιες εκπτώσεις προκειμένου να έχουμε την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου να την ενισχύσουμε ή τουλάχιστον να την διατηρήσουμε στα επίπεδα αυτά που πρέπει να είναι. Αυτή δηλαδή η τακτική της κυβέρνησης είναι που ρίχνει λάδι στη φωτιά, είναι που δημιουργεί το πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθούν όλες αυτές οι θεωρίες οι σκοταδιστικές. Mm-hmm. Τώρα, ειδικότερα στο δικό σας νοσοκομείο, στο και στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ποια είναι η κατάσταση σήμερα? Γιατί έχουμε και κρούσματα και γιατρών και υγειονομικών θετικά. Μα είναι αυτονόητο ότι οι υγειονομικοί δεν ζουν μέσα σε μια γυάλα. Ζουν μέσα σε αυτή την κοινωνία της πόλης μας. Θα χρειαστούν να μετακινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δηλαδή θα μπουν στο λεωφορείο, θα υποστούν όλες αυτές τις συνέπειες που σας ανέφερα πιο πριν, θα εκτεθούν δηλαδή στον κίνδυνο της αυξημένης μετάδοσης του κορονοϊού, άρα λοιπόν θα κολλήσει και ο υγειονομικός μέσα στο μέσο μαζικής μεταφοράς, θα πάει σε ένα νοσοκομείο που δεν έχει ενισχυθεί με προσωπικό όπως θα έπρεπε να έχει ενισχυθεί για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή, ούτε έχει ενισχυθεί με εξοπλισμό κατάλληλο για να μπορέσουμε να ανοιχνεύουμε, να αντιμετωπίζουμε τον κορονοϊό άμεσα. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δυσκολία στο να διεδηχθεί το τεστ και στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Γιατί δεν υπάρχουν τα απαραίτητα kit να καλύψουν, γιατί δεν έχουν γίνει απαραίτητες προσλήψεις να μπορεί να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο το συγκεκριμένο εργαστήριο, και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Αν προσθεθεί το κύριο και το μείζον που κατά την εκτίμησή μας είναι η έλλειψη προσωπικού και η εξωθένωση του προσωπικού, γιατί και μειωμένο προσωπικό έχουμε, αλλά και αυτό το μειωμένο προσωπικό καλείται να καλύψει ανάγκες επιπρόσθετες πέρα από τις πάγιες ανάγκες που υπάρχουν από τα χρόνια νοσήματα ή τα οξέα νοσήματα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της μιας γενικής εφημερίας, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα που η εξάπλωση της πανδημίας έχει φέρει. Αυτό αμέσως μεταφράζεται ότι είναι εκτεθειμένος ο πληθυσμός των εργαζομένων του νοσοκομείου, οι υγειονομικοί, ακόμα περισσότερο στον κορονοϊό. Γι' αυτό και θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα ενίσχυσης με μόνιμο προσωπικό του νοσοκομείου, θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα να υπάρχει δυνατότητα ανίχνευσης σε πρώιμο στάδιο, να μπορούν να γίνονται πολύ περισσότερα τεστ και σε 24 ώρες το 24ωρο.
του ανίχνευση του κορονοϊού, προκειμένου να μπορέσουμε να βρισκόμαστε σε μια καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, γιατί η πανδημία υπάρχει και θα έρθει. Θα πρέπει να είμαστε όμως προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε. Και η κυβέρνηση δεν παίρνει τέτοια μέτρα προετοιμασίας. Και πολύ φοβάμαι ότι θα βρεθούμε σε πολύ άσχημες μέρες και σε πολύ άσχημες καταστάσεις θα ζήσουμε. Mm-hmm. Άρα, έτσι όπως μας τα περιγράφετε, κύριε Μητσιάκο, είναι μονόδρομος ο αγώνας του λαού να συμπορευτεί μαζί με τους υγειονομικούς, μαζί με τους γιατρούς, για να ενισχυθεί το σύστημα υγείας, για ουσιαστικά μέτρα. Γιατί από την κυβέρνηση δεν βλέπουμε να παίρνουν ουσιαστικά μέτρα. Υπάρχει άμεση ανάγκη να διεκδικήσει ο λαός μας την ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας, με την ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων δημόσιων δομών υγείας, των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας, να δημιουργηθούν πρωτοβάθμια κέντρα μέσα στις πόλεις, σήμερα, όχι αύριο, σήμερα, και ταυτόχρονα, όπως είπα και πιο μπροστά, να ληφθούν και άλλα μέτρα που να περιορίζουν την εξάπλωση του ιού. Mm-hmm. Άρα πρέπει να διεκδικήσουμε αυτά, επιβάλλεται να τα διεκδικήσουμε και είναι αναγκαίο να ενταχθεί στην καθημέρα διεκδικητική μας φαρέτρα. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί οι διαπιστώσεις λίγο πολύ είναι γνωστές από όλους μας. Το ζήτημα είναι κατά πόσο πιστεύουμε ότι εμείς μπορούμε να συμβάλλουμε στην ενίσχυση αυτής της κατάστασης, την ενίσχυση δηλαδή του αγώνα για την ενίσχυση του συστήματος υγείας, γιατί θεωρούμε καμιά φορά ότι είναι κάποιο άλλο υπόθεση. Όχι, είναι υπόθεση του καθενός μας, είναι υπόθεση του κάθε εργαζόμενου, όχι μόνο όταν θα φτάσει η ώρα να ζητήσουμε την υγεία μας, να την βρούμε σε ένα δημόσιο σύστημα, αλλά είναι υπόθεση τώρα που δεν το έχουμε άμεσα ανάγκη να το διεκδικήσουμε. Και επίσης οι πολιτικές ευθύνες δεν περιορίζονται στην υπάρχουσα κυβέρνηση. Αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε, γιατί είπατε και πιο μπροστά ότι εύκολα κάνουμε τις διαπιστώσεις και εύκολα κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση σήμερα τις διαπιστώσεις. Οι ευθύνες του όμως είναι τεράστιες, γιατί ούτε ενίσχυσε το δημόσιο σύστημα υγείας και όχι μόνο δεν το ενίσχυσε. Η λογική του ήταν στην ίδια λογική που και η σημερινή κυβέρνηση ακολουθεί, του να λειτουργήσουμε με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια την όποια δράση μας και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με τα περιβόητα τόμοι που πήγε να δημιουργήσει μέσω των ΕΣΠΑ, τα οποία είχαν και κοντή και ήταν πολύ περιορισμένα τα μέτρα, αλλά είχαν και κοντό χρονικό διάστημα λειτουργίας και ύπαρξής τους. Δεν πήρε ούτε μέτρα να ενισχύσει τα νοσοκομεία, άφησε τα νοσοκομεία υποστελεχωμένα, άφησε τα νοσοκομεία χωρίς μόνιμο προσωπικό. Αυτή την κατάσταση βρήκε και συνέχισε και συνεχίζει σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Και όλα αυτά περιμένοντας και το εμβόλιο, έτσι. Ευελπιστούμε ότι τα νέα που ακούμε είναι θετικά, ότι δίνεται ένας αγώνας δρόμου στο να βγει το κατάλληλο εμβόλιο, το οποίο θα είναι και αποτελεσματικό και ασφαλές. Βέβαια, αυτό που βλέπουμε και αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει σε διεθνές επίπεδο είναι ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των πολυεθνικών του φαρμάκου, ποια που θα το πρωτοβγάλει πρώτη, προκειμένου να έχει την αντίστοιχη κερδοφορία. Ενώ θα έπρεπε να υπάρχει μια συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο στο πώς θα βγει το εμβόλιο, έτσι ώστε να είναι και ασφαλές και αποτελεσματικό μεταξύ των επιστημόνων. Δεν συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει ένας ανταγωνισμός μεταξύ τους, το ποιος θα το βγάλει πιο γρήγορα, προκειμένου να. Όχι γιατί θέλουμε να αντιμετωπίσουμε πιο γρήγορα την κατάσταση, αλλά να κερδοφορήσει περισσότερο η συγκεκριμένη εταιρεία. Mm-hmm. Άρα είναι και ένα ζητούμενο, γιατί βλέπουμε τώρα, πριν καν ακόμα βγει το εμβόλιο, να υπάρχουν έντονοι και σφοδροί ανταγωνισμοί όσον αφορά το εμβόλιο. Είναι και ένα ζητούμενο, πιστεύετε, αν θα γίνει καθολικός εμβολιασμός, αν θα έχει πρόσβαση ο λαός στο εμβόλιο, ή αν θα πρέπει να βάλει το χέρι στη τσέπη, γιατί το είδαμε και με το τεστ. Είναι όχι μόνο για το συγκεκριμένο εμβόλιο, αλλά για όλα τα εμβόλια και για όλα τα μέτρα πρόληψης της δημόσιας υγείας που έχουμε στα χέρια μας, θα έπρεπε να απλόχερα η κυβέρνηση να τα δίνει στο λαό. Άρα είναι αδιανόητο αυτό το μέτρο πρόληψης της δημόσιας υγείας να μην το δώσει απλόχερα η κυβέρνηση στο λαό μας και να το βάλει μέσα στη λογική της αναγκαστεί να πληρώνει ο λαός για το εμβόλιο, είτε άμεσα είτε έμεσα. Γιατί υπάρχει ο έμεσος τρόπος πληρωμής μέσα του ασφαλιστικού ταμείου. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να κρατήσουμε. Να κρατήσουμε ένα και μοναδικό. Ότι αν δεν διεκδικήσει ο λαός μας σήμερα
καλύτερη, ποιοτικότερη, ασφαλέστερη δημόσια υγεία, σύντομα θα βρεθούμε σε δύσκολες καταστάσεις. Άρα το λαϊκό κίνημα πρέπει άμεσα να διεκδικήσει αυτά που είπαμε πιο μπροστά. Κύριε Μητσιάκο, να ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.